από σταθμό σε σταθμό. Γεια σας από τη Λευκάδα. Βρισκόμαστε σήμερα σε ένα από τα μορφότερα νησιά του Ιωνίου. Εδώ γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σπουδαίοι άνθρωποι των γραμμάτων, όπως ο Άγγελος Σικελιανός, ο Αριστοτέλης Βαλαιορίτης, και πήρε το όνομά του από το νοτιότερο ακροτήρι που λέγεται Λευκάδας και είχε λευκά βράχια. Ξεκινάμε. Το κτίριο αυτό που βλέπετε πίσω μου χτίστηκε το 1841 και στέχασε εδώ τα παιδικά χρόνια του Άγγελου Σικελιανού. Το 1884 γεννιέται στη Λευκάδα ο Άγγελος, το τελευταίο παιδί του Ιωάννη και της Χαρίκλειας Σικελιανού. Μεγαλώνει με τα αδέρφια του Έκτορα, Μενέλαο, Ελένη και Πινελόπη, σε οικογένεια καλλιεργημένη. Σπουδάζει στη Λευκάδα και γράφεται στη νομική σχολή της Αθήνας. Τελικά θα τον κερδίσει λογοτεχνία, αφού θα περάσει και από το θέατρο. Το κτίριο αγοράστηκε από την Εθνική Τράπεζα, ανακαινίστηκε και παραχωρήθηκε στο Δήμο Λευκάδας. Σήμερα είναι επισκέψιμο δωρεάν για τον κόσμο που θέλει να μάθει περισσότερα για τη ζωή του Σικελιανού. Έχω μία γίνει βουλιό, παλιά Λευκάδα σκούλας. Είμαστε πολύ νεονότητα. Κατάλαβε, λαόν στην Λευκάδα φιλόξενα την σύνδευα. Κίσχον στην είναι κυριακή ξενομανία. Το 70% από τις αγροπολισίες τα έχουν αγοράσει οι Ισραηλίτες και τα Αλβανοί. Εσείς, σταξιούχος. Εγώ είμαι σταξιούχος, εγώ 83 χρονών, φάω τα φάγα τα ψωνιά μου. Τα στήσουν. Εδώ στη Λευκάδα να ξέρετε ότι όταν θα επισκεφτείτε το νησί, οπωσδήποτε θα πρέπει να δοκιμάσετε και το φημισμένο σαλάμι αέρος της Λευκάδας. Τι είναι αυτό που κάνει το σαλάμι αέρος ξεχωριστό εδώ στη Λευκάδα? Το σαλάμι αέρος είναι ένα προϊόν το οποίο καταρχήν είναι το κλίμα της Λευκάδας που το αφήνει και οριμάζει. Η συνταγή η οποία είναι από προσπάκου έχει μείνει. Ναι. Το κρέας είναι εδώ της περιοχής και γενικά όλες οι συνθήκες βοηθούν για να γίνει το προϊόν αυτό που πρέπει. Ψωνίζει ο κόσμος. Βλέπω ότι το νησί, όσο περνά ο καιρός, γίνεται όλο και πιο εμπορικό, αλλά γίνεται και πιο εποχιακό. Δηλαδή, πλέον οι 6 μήνες είναι που λέει, αρχίζουν και κρατάνε την οικονομία του νησιού. Πώς ζουν εδώ το χειμώνα? Γύρω στις 10.000. Μάλιστα. Νέο κόσμο έχει. Σχολεία έχετε εδώ? Μέσα από όλη. Σχολεία. Βεβαίως, κανονικά σχολεία. Είχαμε και τέλη, αλλά για κάποιους λόγους αυτό το τμήμα που ήταν έχει σταματήσει. Τι σχολή ήταν αυτή? Για κάποιους λόγους. Δεν δείξει ευκαιρίζον. Πώς είναι το όνομά σας? Λέγομαι Κανδύλης Χρήστος. Ναι. Και διατηρείτε ένα από τα παραδοσιακά κουρία εδώ στο νησί. Και σας βλέπω μόνος. Σήμερα δεν έχει πολύ δουλειά. Γενικά το καλοκαίρι δεν πήγε καλά φέτος. Μετά τον κορονοϊό αλλάξαν πολύ τα δεδομένα. Επειδή έχουν κάποιες άλλες ανάγκες, πιστεύω πιο άμεσες, έχουν πάει το θέμα του κουρέματος πιο πίσω. Ναι. Εν τω μεταξύ και ο τουρισμός που υπάρχει στο νησί, ναι μεν είναι πολύς, αλλά είναι πολύ χαμηλό οικονομικό επίπεδο. Είναι δίπλα μου ο Νίκος Κουνιάκης ή αλλιώς Κούλας, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και σήμερα διατηρεί ένα μικρό μεζεδοπωλείο που λέγεται Αλλού, πάνω στον κεντρικό πεζόδρομο της Λευκάδας. Εμείς ξεκινήσαμε αυτό εδώ το μεζεδοπωλείο που το θέλαμε πάρα πολύ πριν από 9 μήνες. Θέλαμε να παρέχουμε στον κόσμο και πιο πολύ στον κόσμο της Λευκάδας μια ποιότητα άριστη και να αποδείξουμε ότι δεν είναι απαραίτητο για την άριστη ποιότητα να έχουμε και πολύ υψηλές τιμές. Σήμερα έχουμε επιλέξει κάποια πιάτα. Έχουμε μια παραδοσιακή απλή στριφτόπιτα χωριάτικη, όπως την κάνανε οι γιαγιάδες μας. Μόνο που εμείς έχουμε βάλει από πάνω ξηρούς καρπούς και μέλι. Μέσα έχει τυρί. Μέσα έχει φέτα. Μετά έχουμε μια σαλάτα
η οποία είναι η βάση της ντοματίνη, από πάνω κατοικάκι δομοκού και το λαδοκούλουρο, το κλασικό της Λευκάδας. Οι πατατούλες είναι χειροποίητες με μια πινελιά country. Μετά έχουμε μια τηγανιά κλασική κοτόπουλο που την έχουμε μπλουτίσει με άρωμα τρούφας και συγκεκριμένα μέσα εμείς χρησιμοποιούμε την πάστα, όχι και το λάδι. Κλασικές πιπεριές φλωρίνης από τη Βόρειο Ελλάδα με φέτα και γκούντα. Έχουμε προσπέρασει αυτό εδώ. Αυτές είναι οι baby πατατούλες, οι οποίες είναι με δύο-τρία τσίπς από τυράκι γκούντα, μία κροκετούλα από ρύζι και μανιτάρι, που και αυτή μέσα περιέχει πάστα τρούφας και από κάτω έχει μία βάση από κοκτέιλ σος. Και μετά κλασικά πάμε στα ψητά. Είστε ανοιχτά χειμώνα-καλοκαίρι. Είμαστε ανοιχτά χειμώνα-καλοκαίρι. Πώς είναι ο χειμώνας στο νησί, λοιπόν? Ο χειμώνας στο νησί είναι ήσυχος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι μίζερος. Και πιστεύω ότι κάποιος ζει άνετα στη Λευκάδα το χειμώνα, όπως και εγώ έχω επιλέξει να ζω στη Λευκάδα, με κάποιες μικρές εξορμήσεις μέσα στο μήνα για να ξεφεύγουμε λίγο. Το Festival Folklore ξεκίνησε εδώ στη Λευκάδα το 1962 και από τότε πραγματοποιείται με μεγάλη επιτυχία. Υπάρχουν διάφορα συγκροτήματα από όλες τις γωνίες του κόσμου, τα οποία παρελάβουν εδώ στο μεγάλο πεζόδρομο που καταλήγει στο γεφυράκι με το εκπληκτικό ηλιοβασίλευμα. Βρισκόμαστε τώρα στο Μουσείο Λαϊκής Παράδοσης και Φωνόγραφου, το οποίο δημιουργήθηκε το 1980 από τον Τάκη Δηλημάρη, ο οποίος είναι και ιδρυτής του. Και εδώ υπάρχουν ένα σωρό συλλεκτικά κομμάτια τα οποία αξίζει κάποιος να επισκεφθεί όταν θα έρθει στο νησί. Εδώ μπορείτε να συναντήσετε σπαθιά από το 1821, θα μάθετε για την ιστορία των δίσκων και υπάρχουν και διάφορα αντικείμενα του Αριστοτέλη Βαλαόρητη. Το ημερολόγιο του, το τελευταίο γράμμα στο φύλλο του, τα γυαλιά του και διάφορες άλλες σημειώσεις. Εδώ βρίσκεται και το πρώτο ραδιόφωνο στη Λευκάδα, το οποίο πρωτολειτουργήσε το 1930. Και μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος για να θαυμάσει επιτέλους αυτό το πολύτιμο αντικείμενο. Η πρώτη εφημερίδα της Λευκάδας, η οποία εκδόθηκε το 1838. Η Λατέρνα και ο Φωνόγραφος, που σήμερα έχουν γίνει συλλεκτικά αντικείμενα. Διάφορα αντικείμενα από βενετσιάνικα σπίτια. Και φωτογραφίες επωνύμων. Η Κάλλας τραγούδησε εδώ στην πλατεία της Λευκάδας το 1964, ύστερα από προτροπή του Ωνάση. Και οι κάτοικοι, για να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους, της έκαναν δώρο ένα κλουβί με καμαρίνια και ένα ζευγάρι μπότες. Πάμε να σας γνωρίσω τώρα με το μάγειρα από το εστιατόριο Memories εδώ στην κεντρική πλατεία της Λευκάδας. Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Bene. Σούπα de pesce. Μία σούπα θαλασσινή με γαρίδες, με μύδια και καλαμάρι. Qua avemo un κλέφτικο. Ένα κλέφτικο. O pasta mediterranea. Με τυρί, με ντομάτα λαστή, έχει και φέτα και πιπεριές. Ναι. Άσα. Καλαμάρου. Καλαμάρι γεμιστό με τυρί, με σπανάκι, με σάλτσα λεμόνι. Dove sei nato? Sono nato da Bucarest, Romania. Adesso vivo qua perché amore da cucina. Τώρα ζεις στην Ελλάδα, δεν έχεις μεγάλη αγάπη για την κουζίνα. Ναι, έχω ατέσει στην Ελλάδα και ο Μάριο Πέιπεν που κατελεί. Exact. Grosso presente per titolare nostra, per patrona nostra. Α, είναι ταφητικό. Ωραία, ωραία. Arrivederci e alla prossima. Grazie mille. Και καμιά ζημιά.
είναι ο Διονύσης Κλαβενίτης και ο Θωμάς. Και είναι επαγγελματίες εδώ μουσική στην Λευκάδα. Πώς είναι το χειμώνα τα πράγματα? Λίγο πιο ήσυχα. Αγαπάει τη μουσική εδώ ο κόσμος στη Λευκάδα? Την αγαπάει και εμείς δεχόμαστε αγάπη, οπότε είναι καλό αυτό. Ωραία. Είναι κάτι που λείπει από το νησί σας? Είδα την εκπομπή που έχεις κάνει στο Νούσα. Ναι. Και λέει γριά στο φούρνο. Φούρνος ήτανε. Δεν θυμάμαι, για πες. Και λέει, όλα, πολλά έχουμε ψυχή μου, λέει. Και γιατρό έχουμε. Και παπά να μας τάψει έχουμε. Εδώ τα έχετε όλα. Πέθανα, σου λέω. Εδώ τα έχουμε όλα. Ρε. Έτσι λένε, ξέρω εγώ. Εμείς δεν χρειαστήκαμε κάτι ιδιαίτερο, να σου πω αλήθεια. Είναι δίπλωμα ο Θοδωρής Αγγελόπουλος, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του Allure Hotel, το οποίο μας φιλοξενεί κιόλας. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καταρχάς, δικιά μας τιμή η φιλοξενία. Μας αρέσει πολύ που ήρθατε στο νησί μας και ήρθατε και μια καλή περίοδο που μπορείτε να δείτε πράγματα. Έχουμε και καλό καιρό αυτές τις μέρες. Το κατάλημα που βρισκόμαστε εδώ είναι ολοκένουργιο. Ανοίξαμε φέτος. Έχουμε πολύ καλό feedback από τον κόσμο και του αρέσει και μας ευχαριστεί πολύ, γιατί σίγουρα προσπαθήσαμε κι εμείς αρκετά για να βγάλουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Υπάρχουν ωραίες δραστηριότητες, είναι ωραίο νησί που σου δίνει πολλές επιλογές. Το μεγάλο πρόβλημα όμως είναι αυτό, η έλλειψη ατόμων στην ηλικία σου με κοινά ενδιαφέροντα. Τι θα ήταν αυτό που θα έπρεπε να αλλάξει από το νησί, ώστε να φέρει περισσότερο νέο κόσμο? Πολύ δύσκολη ερώτηση αυτή. Νομίζω δεν την έχουν λύσει και οι πλέον ειδικοί. Θεωρώ ότι μεγάλο πρόβλημα είναι και η έλλειψη ενός τμήματος ανώτατης εκπαίδευσης, το οποίο το είχαμε και το χάσαμε, γιατί αυτό έφερνε μοιραία νέο κόσμο. Σκεφτείτε ότι ακόμα υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν μείνει στη Λευκάδα λόγω αυτού του τμήματος. Δηλαδή ήρθαν στη Λευκάδα φοιτητές, αγάπησαν τη Λευκάδα και είναι ακόμα εδώ. Βρισκόμαστε τώρα στο Πόρτο Νικιάνα, εδώ στο γραφικό ψαροχώρι στην Νικιάνα, και είναι δίπλα μου ο κύριος Ανδρέας Κακονάς για να μας δώσει τη δική του εκδοχή στο θέμα της τοπικής κουζίνας. Το μενού μας βασίζεται στην ελληνική παράδοση, την οποία τη μεταφέρουμε στο σήμερα. Ας ξεκινήσουμε με μια λευκαδίτικη σαλάτα. Κυρίαρχα στοιχεία είναι το σαλάμι λευκάδος, το λευκαδίτικο κουλούρι και τα ντοματίνια, τα οποία είναι δική μας καλλιέργεια. Θα ήθελα να δω αν μπορείς να μαντέψεις εσύ ποιο είναι το επόμενο μας πιάτο. Τυρί φαντάζομαι ότι είναι, με φιστίκι Αιγίνης. Σωστά. Και επάνω είναι φιλό. Κρουστάς. Είσαι πάρα πολύ κοντά. Είναι ριζόφυλλο πάνω, από κάτω είναι μία μούσα από σπανάκι, είναι μία μίξη από ελληνικά τυριά και ξύρους καρπούς. Είναι η δική μας εκδοχή στην κλασική σπανακόπιτα. Λοιπόν, το επόμενο πιάτο είναι βαρύδες σαγανάκι. Χρησιμοποιούμε και εδώ το ριζόφυλλο, είναι πάλι μία μούσα από ελληνικά τυριά, μία μπαλωτίνα αρνιού, συνοδεύεται με μία σαλτσούλα και με μία βάση από ψητή σε ελληνόριζα. Ένα κλασικό χταπόδι και ένα γιουβέτσι θαλασσινών που έχει βάσει το κρυθαράκι. Δίπλα στη θάλασσα είμαστε. Η θάλασσα μεταφέρεται και στο πιάτο, αυτό είναι το ευχάριστο, και οπτικά αλλά και στις γεύσεις. Εδώ στην Νικιάνα μείναμε στο Ξενώνα Ματίνα. Και με φόντο αυτό το υπέροχο ηλιοβασίλεμα αποχαιρετούμε τη Λευκάδα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα στην ώρα μας. Πολλά φιλιά σε όλους.
σε σταθμό. Σε σταθμό.